Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε και με τον συνάδελφο, τον Δημήτρο Μαλιαρό. Είναι από το Πλωμάρι News, γιατί είχαμε και στη Λέσβο πλημμύρες. Καλημέρα σας. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ τι είναι να γίνει καθημερινότητα όποτε βρέχει να έχουμε τέτοια προβλήματα, κυρίως κατολισθήσεις. Mm-hmm. Το τελευταίο συμβάν ήταν ένας αγροτικός δρόμος που στην κυριολεξία σκεπάστηκε από πτώση και σε ένα κομμάτι του βουνού, όπως βλέπετε. Πέτρες, δέντρα που ξεριζώθηκαν, χώμα, λάσπη. Και ευτυχώς δεν παίρνει κάποιος εκείνη την ώρα, γιατί έγινε με τα μεσονύχτια. Αυτό που βλέπουμε ήταν δρόμος, δηλαδή. Ναι. Και τι συνδέει αυτός ο δρόμος, είναι πέρασμα για ποιους? Είναι για αγρότες κυρίως. Σε ποια χωριά? Να... Είναι από το Πλωμάρι σε περιοχές που λέγονται Καφούρα Μονογενή και βγάζει και σε ένα άλλο χωριό μεγάλο, το Μεγαλοχώρι. Εκεί μετακινούνται οι αγρότες και κτηνοτρόφοι πολύ, έτσι. Πότε έγινε αυτό, τι ώρα? Αυτό έγινε ξημερώματα Παρασκευής. Από ό,τι μας είπαν οι κάτοικοι που έχουν εκεί εγκαταστάσεις αγροτικές. Και όπως μας είπαν, το είχαν τονίσει στο παρελθόν σε προηγούμενες δημοτικές αρχές ότι το σημείο είναι επικίνδυνο και πρέπει να γίνει κάποιο τυχείο. Υπήρχαν και κάποια φρεάτια τα οποία, από ό,τι μας είπαν, ήταν βουλωμένα με αποτέλεσμα να μην μπορεί το νερό να φύγει με τη ροή που πρέπει. Και δημιουργήθηκε σταδιακά αυτό. Δημήτρη. Φανταστείτε τώρα ότι όλα αυτά συμβαίνουν πριν αρχίσουν, ας το πούμε έτσι, φαινόμενα για τα οποία να λέμε ακραία ή να προειδοποιούν οι αρχές. Τις επόμενες μέρες προειδοποιούν οι αρχές για βροχές, για ισχυρές βροχοπτώσεις. Χειρότερα από τώρα. Χειρότερα δηλαδή. Από τώρα. Ωχ, Παναγία μου. Δημήτρη, να σε ρωτήσω κάτι. Με τα σπίτια που είχαν χτυπηθεί τότε από τις κατολιστήσεις στη Μυτιλίνη, τι έχει γίνει, γύρισαν οι κάτοικοι τελικά πίσω στα σπίτια τους? Αρκετοί έχουν επιστρέψει. Ναι. Υπάρχουν και μερικοί που δεν έχουν γυρίσει, γιατί είναι πολύ κοντά στο σημείο που έγινε η κατολίσθηση. Αλλά έχουμε σοβαρό πρόβλημα, γιατί έχει κλείσει ένας δρόμος κεντρικός επίσης, ο οποίος είναι κλειστός από το 2009. Έχουν περάσει νομαρχίες, περιφέρειες, διάφοροι βουλευτές, διάφορες κυβερνήσεις, να μην σας τα λέω τα τελευταία 10 χρόνια. Έτσι, τα ξέρουμε, τα βλέπουμε, δεν χρειάζεται. Βλέπεις την δρόμος... εικόνα. Τι να πεις μετά. Πέρασαν όλοι, βλέπουμε την εικόνα. Και εδώ και στην Ηλία και σε όλες. Εδώ ήταν στην Αθήνα, πλημμύρες στο σχολείο. Να είσαι καλά, Δημητράκη. Λοιπόν, εκτός από τις βροχές που σας λέγαμε ότι περιμένουμε τις επόμενες μέρες, θα έχετε καταλάβει ότι έχει θολώσει λίγο και η ατμόσφαιρα. Ο Γιώργος Εμμανουήλ. Δεν κάνουν τα μάτια σας μόνο. Είναι τα μάτια μας που κάνουν πουλάκια.